Αυτά που λέει ο Τουλάτος στερούνται Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι αιρετικός. Και όπως θα δείτε και στο όραμα τώρα του Αγίου Νίφωνος Επισκόπου Κωνσταντιανής, δεν αναφέρει πουθενά για σκάφη και για τέτοιες τεχνολογίες. Αναφέρει τον αυστηρό κριτή τη Δευτέρα Παρουσία, ότι ο κριτής θα είναι αυστηρός. Ότι ο κόσμος θα περάσει από πολύ αυστηρή κρίση και πολύ ελάχιστοι θα σωθούν και θα είναι αυτοί που θα αρπαγούν νεφέλες. Καταλαβαίνετε, ο Τουλάτος δεν σας λέει τίποτα για την αυστηρότητα του Χριστού. Δεν σας προαγάγει καθόλου το φόβο της Δευτέρας Παρουσίας, που είναι ένα από τις 5 ψυχοφελείς μελέτες που πρέπει να εξασκεί ο χριστιανός ορθόδοξος. Σας μιλάει για μια αόριστη οικουμενιστική αγάπη, έναν επιστημονισμό ο οποίος είναι Ιουδαϊσμός, και κάνει τον κόσμο να μην πηγαίνει να ακολουθήσει τα του Αγίου Πνεύματος, αλλά να ακολουθεί τον επιστημονικό Ιουδαϊσμό με μίξη χριστιανισμού πρόχειρου, επιφανειακού, χωρίς Άγιο Πνεύμα, με έναν αιρετικό τρόπο και μία επιλογή επιστημονίζουσα, ότι θα έρθουν σκάφη, με επιστημονικό τρόπο θα προχωρήσουμε στο μέλλον, στην αντίηλη, ότι θα ξαναγυρίσουμε πίσω και χίλια δυο άλλα πράγματα. Τα οράματα όμως των προφητών που τους τα έδειξε ο ίδιος ο Χριστός δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που σας λέει ο Τουλάτος, και σας ετοιμάζει να σας παραδώσει στα χέρια των εχθρών του Χριστού. Ο Τουλάτος είναι εχθρός του Χριστού, που όπως είπε και ο συγχωρεμένος ο Αποστόλης, μην τον ακούτε να σας λέει για Χριστό. Είναι ποιημένος σε μαγείες, ούτε μετάνοια πραγματική έχει. Σας τα έχω πει και στα άλλα βίντεο. Προσέξατε μην τις ημάς πλανήσει. Συνέχεια μας λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Και εσείς πηγαίνετε και προσκυνάτε ένα Τουλάτο, έναν αιρετικό, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καθόλου σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Ας δούμε τώρα και το όραμα του Αγίου Νίφωνος Κωνσταντιανής και ας δούμε πράγματα τα οποία δεν σας λέει ο Τουλάτος και τα λένε οι Άγιοι Πατέρες. Σε ποια κόλαση θα πάει ο Αντίχριστος, πόσο σκληρή θα είναι η τιμωρία του. Γι' αυτό πετάχτε τα σκουστά σκουπίδια τον επιστημονισμό. Πέστε κάτω, ζητήστε το Άγιο Πνεύμα από τον Χριστό. Πετάχτε το 666. Μην τον ακούτε που σας λέει δεν πειράζει, πάρτε τα αυτά και μετά θα αντιδράσουμε. Άλλη μία Ιουδαϊκή παγίδα, ντυμένη με αρχαίο ελληνικό προσωπείο και με καλυμμένο και με τεχνολογία. Πιάστε το κομποσκήνι, το Κύριε σου Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό. Έχετε μνήμη θανάτου, φόβο κολάσεως όπως μας λένε οι Άγιοι. Όχι τα φλήμνα αφλήματα του Τουλάτου. Θα σας οδηγήσουν στην απώλεια. Σκεφτείτε τα κάλλη του παραδείσου και δείτε πού ο Χριστός θα βάλει τους εκλεκτούς του. Όχι θα τους πάρει με σκάφη και θα τους έχει από πάνω και θα τους κρατάει και ότι οι νεφέλες είναι σκάφη. Οι κοροϊδίες, τα ψεύδι του Τουλάτου που σας σερβίρει. Ξυπνήστε επιτέλους χριστιανοί, αποκηρύξτε τον αιρετικό Τουλάτο. Σύνοτι, όσοι διαβάζετε τα βιβλία του, η NASA στη συνεργασία με το Λευκό Αδελφάτο και τους μάγους έχουν βάλει κωδικούς και σας μπλοκάρουν τα μυαλά. Κάφτε τα, πετάχτε τα όλα και ακούστε μόνο τους Ορθόδοξους Αγίους. Τον Άγιο Ιππόλυτο, τον Άγιο Νίλο, τον Μυροβλήτη, τον Άγιο Νίφωνα Κωνσταντιανής, το όραμα του Γρηγορίου και όλους τους Αγίους, μόνο τους Ορθοδόξους που είδαν οράματα περί Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι έχετε ελπίδα να σωθείτε και να έχετε συνέχεια την αυστηρή κρίση του Θεού. Αυτό μας λένε οι Άγιοι. Θα κρίνει αυστηρά ο Κύριος. Προσέξατε. Μία βραδιά ο Άγιος Νίφων, αφού τελείωσε την καθημερινή καθορισμένη νυχτερινή του προσευχή, ξάπλωσε να κοιμηθεί πάνω στις πέτρες όπως πάντα. Ήταν μεσάνυχτα και αγρυπνούσε, ακόμη κοιτάζοντας το φεγγάρι και τα αστέρια στον ουρανό. Μόνος όπως ήταν αναλογίστηκε τις αμαρτίες του και θρυνούσε γοερά, γιατί έφερνε στο νου του τη φοβερά ημέρα της κρίσης.
Έξαφνα βλέπετε να αποτραβιέται το στερέωμα του ουρανού σαν σεντόνι και παρουσιάζεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε πελώριες διαστάσεις, στέκοντας στους εθέρες περικυκλωμένος από όλες τις ουράνιες στρατιές, άγγελοι, αρχάγγελοι, τάγματα φοβερά και εξαίσια, παραταγμένα με κάθε συστολή. Ο Κύριος ένευσε στο στρατηγό του ενός τάγματος και εκείνος πλησίασε λαμπρός, μα και συνεσταλμένος. «Μιχαήλ, Μιχαήλ, άρχοντα της Διαθήκης, παράλαβε με το τάγμα σου τον πυρήμορφο θρόνο της δόξας μου και πήγαινε στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Εκεί θα τον εγκαταστήσει σαν πρώτο σημάδι της παρουσίας μου. Γιατί πλησιάζει η ώρα που θα λάβει ο καθένας κατά τα έργα του. Κάνε γρήγορα, έφτασε η στιγμή, θα δικάσω αυτούς που προσκύνησαν τα είδωλα και αρνήθηκαν εμένα τον δημιουργό τους. Αυτούς που λάτρεψαν τις πέτρες και τα είδωλα και τα ξύλα που τους έδωσα για τις ανάγκες τους. Όλοι τους τα συντριβούν ως σκεύη και ραμαίος, καθώς και οι εχθροί μου οι αιρετικοί που τόλμησαν να με χωρίσουν από τον πατέρα μου. Πώς τόλμησαν να με υποβιβάσουν σε κτίσμα το παράκλητο πνεύμα. Αλίμονό τους ποια κόλαση τους περιμένει. Τώρα θα εμφανιστώ και στους Ιουδαίους που με σταύρωσαν και δεν πίστεψαν στη θεότητά μου. Μου δόθηκε κάθε εξουσία, τιμή και δύναμη. Είμαι δικαιοκρίτης. Τότε που ήμουν πάνω στο σταυρό έλεγαν «Ουέ, ουέ, ο καταλύων των αών, σώσον σε αυτόν». Τώρα, εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω. Εγώ θα κρίνω, θα ελέγξω και θα τιμωρήσω σκληρά το πονηρό και διεστραμμένο γένος. Γιατί δεν μετανόησε, τους έδωσα ευκαιρία να μετανοήσουν, αλλά τις περιφρόνησαν. Θα λάβω λοιπόν τώρα την εκδίκηση. Το ίδιο θα κάνω και στους Σοδομίτες που βρώμησαν την γη και τον αέρα με την δυσοδεία τους. Τους έκαψα και τότε και πάλι θα τους ξανακάψω, γιατί μίσησαν την ειδονή του Αγίου Πνεύματος και αγάπησαν την ειδονή του Διαβόλου. Θα τιμωρήσω και τους σμιχρούς, τους άφρονες, τους σκοτισμένους που μοιάζουν σαν θηλυμανή άλογα. Δεν αρκέστηκαν στην νόμιμη συζυγία τους, αλλά στράφηκαν ανόητα στην ανηθικότητα και ο σατανάς τους έριξε δεμένους στην άβυσο του πυρός. Δεν άκουσαν ότι φοβερών το εμπεσύν ισχύρας Θεού ζώντος. Δεν φοβούνται το εγώ, το εμβρίβι μημά μου αποτελέσω εις αυτούς. Τους κάλεσα να μετανοήσουν κι όμως δεν μετανόησαν. Θα καταδικάσω και τους κλέφτες που έκαναν ένα σωρό κακά ακόμη και φόνους και όλους όσους έπραξαν πλήθος αμαρτιών. Εγώ τους χάρισα ευκαιρίες για να αλλάξουν, αλλά δεν έδωσαν καμία σημασία. Πού είναι τα καλά τους έργα? Τους έδειξα τον άσωτο σαν τύπο και υπογραμμό και πολλούς άλλους για να μην αποθαρρύνονται στις αμαρτίες τους. Αλλά αυτοί καταφρόνησαν τις εντολές μου και με αρνήθηκαν. Αποστράφηκαν εμένα και αγάπησαν την ασωτεία. Σηκάθηκαν εμένα και υποδουλώθηκαν στην αμαρτία. Ας πορευθούνε λοιπόν στη φλόγα που οι ίδιοι άναψαν. Αλλά κι όσους πέθαναν μνησίκακοι θα τους παραδώσω σε καλά κλείδωνα. Γιατί δεν πόθησαν την ειρήνη μου, αλλά στάθηκαν στη ζωή τους θυμώδεις, πικρόχολοι και οργύλοι, τους πλεονέκτες, τους τοκογλύφους και όσοι δουλεύουν στην φυλαργυρία που είναι δεύτερη δολολατρεία, θα τους εξολοθρεύσω και θα ξεθυμάνω πάνω τους όλη μου την οργή, γιατί στήριξαν την ελπίδα τους στο χρυσάφι και εμένα με αγνόησαν σαν να μη φρόντιζα για αυτούς. Και εκείνους τους ψευτοχριστιανούς που ισχυρίζονταν ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών ή ότι γίνεται μετεμψύχωση, θα τους λιώσω στη γέννα σαν κερί. Τότε θα πιστούν για την ανάσταση των νεκρών. Οι μάγοι, οι δηλητηριαστές και όσοι γενικά ασχολούνται με τις μαγείες θα συντριβούν και με τις μαντίες ακόμη. Αλίμονο και σε αυτούς που μεθάνε, γλεντοκοπάνε με κιθάρες και τύμπανα και τραγουδάνε, εσχρολογούν και φαντάζονται πονηρά. Τους κάλεσα και δεν με άκουσαν, αλλά με καταγελούσαν. Τώρα το σκουλίκι θα τους κατατρώει την καρδιά.
σε όλους χάρισα έλεος και μετάνοια, μα κανένας δεν έδινε τότε προσοχή. Θα βυθίσω στο σκοτάδι όσους περιφρόνησαν τις Άγιες Γραφές που τις έγραψε το Πνεύμα μου διαμέσω των Αγίων. Θα κρίνω ακόμη και αυτούς που ασχολούνται με προλήψεις και δυσιδαιμονίες και στηρίζουν τις ελπίδες τους σε μαχαίρια, ξύνες, δρεπάνια και άλλα παρόμοια. Τότε θα μάθουν ότι έπρεπε να ελπίζουν στον Θεό και όχι στα δημιουργήματά του. Θα ταράζονται και θα τα αντιλέγουν τότε. Δεν θα έχουν καμία δύναμη, γιατί εμεί η εκδίκηση εγώ ανταποδώσω. Θα τιμωρήσω και τους βασιλείς και τους άρχοντες που με πίκραναν αδιάκοπα με τις αδικίες τους, έκριναν άδικα και περήφανα περιφρονώντας τους ανθρώπους, και αυτοί μεν πληρώνονται. Η δική μου όμως εξουσία δεν δέχεται δωροδοκίες, σύμφωνα με την αδικία τους θα τους αφανίσω. Τότε θα καταλάβουν ότι εγώ είμαι ο φοβερός και αφαιρώ τις εξουσίες των αρχόντων. Θα καταλάβουν ότι είμαι φοβερός από όλους τους βασιλείς της γης. Ο ΕΣ αυτούς την κόλαση τους περιμένει, γιατί έτριξαν τα δόντια τους και έχησαν αθώο αίμα, το αίμα των παιδιών τους και των θυγατέρων τους. Αλλά σε ποιαν οργή θα παραδώσω τους μισθωτούς που δεν έχουν και δεν ήταν γνησιποιημένες, που ρήμαξαν τον αμπελόμανα μου και σκόρπισαν τα πρόβατά μου, που πείμεναν το χρυσάφι και ασήμι, όχι οι ψυχές, και ζήτησαν την ιεροσύνη από συμφέρον. Πόση θα είναι η τιμωρία τους, πόσος ο οδυσμός, θα ξεσκίσω επάνω τους όλο το θυμό και την οργή μου. Και θα τους συντρίψω, πρόβατα και βόδια φθαρτά φρόντισαν να αποκτήσουν, μα τα δικά μου λογικά πρόβατα δεν τα νοιάστηκαν. Θα τιμωρήσω με δράβδο τις ανομίες τους και με μαστίγιο τις αδικίες τους. Αλλά και τους ιερείς που γελούν και φιλονικούν μέσα στις Άγιες Εκκλησίες μου, τι θα τους κάνω? Θα τους συμμορφώσω στο πυρ και στον τάρταρο. Ήρθα και έρχομαι. Όποιος έχει τη δύναμη ας με αντιμετωπίσει. Αλλά ο έ και αλίμονο σε αυτόν που όντας αμαρτωλός θα πέσει στα χέρια μου. Παρευθύς έριξε το βλέμμα του και από τη μία και από την άλλη μεριά ο φοβερός Κρητής. Τότε με δυνατή και επίσημη φωνή κοίταξε ευχαριστημένος και χαμογέλασε. Όταν όμως γύρισε στα αριστερά, ταράχθηκε και οργίστηκε πολύ και απέστρεψε αμέσως στο πρόσωπό του. Τότε με δυνατή και επίσημη φωνή λέει στους εκ δεξιών του: «Δε φταίει ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την μασμένη ημίνη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Επίναξα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψασα και ποτίσατε με. Ξένος ήμουν και συνηγάγεται με, γυμνός και περιεβάλλεται με. Ιστένισα και επισκέψαστε με εν φυλακή μην και ήλθατε προς μου». Παραξενεύτησαν εκείνοι και ρώτησαν: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε και διψώντα και ποτίσαμε? Πότε δεν σε είδαμε ξένον και συναγάγαμε ή γυμνών και περιεβάλλουμε? Πότε δεν σε είδαμε ασθενή και εν φυλακή και ήλθαμε προς σε? Αμήν λέγω ημίν, ότι εφόσον επίσατε εν ενή τούτων των αδελφών μου, τον ελαχίστον εμή επίσατε». Στρέφεται τότε και προς τους εξεβονίμων και τους λέει με δρυμύτη: «Πορεύεστε από εμού οι κατηραμένοι στο πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Αμήν. Επίνασα γάρ και ούκ εδώ κατέμι φαγήν, εδίψασα και ούκ αποτίσατε με. Ξένος ήμεν και ού συνηγάγεται με. Γυμνός και ού περιβάλλεται με, ασθενής και εμφυλακή και ούκ επισκέψαστε με». Κύριε, τον ερώτησαν και αυτοί απορριμμένοι: «Πότε σε είδαμε ασθενή και εμφυλακή και ού διεκονήσαμε έτσι?» «Αμήν γάρ λέγω ημίν», τους απήντησε ο Κύριος, «εφόσον ούκ επίησατε εν ενή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, ουδέν εμή επίησατε. Χαθείτε από τα μάτια μου κατηραμένοι της γης, στον τάρταρο, στο βρυγμό των οδόντων, εκεί θα είναι ο θρήνος και ο οδυρμός ο ατελείωτος». Μόλις έβγαλε αυτή την απόφαση ο Κρητής, αμέσως ξεχύθηκε από την Ανατολή ένας τεράστιος πύρινος ποταμός που κυλούσε ορμητικά προς τη δύση, ήταν πλατής σαν μεγάλη θάλασσα. Η αμαρτωλή από τα αριστερά βλέποντας τον κατατρώμαξαν και άρχισαν να τρέμουν φρικτά από την απελπισία τους, και ο αδέκαστος Κρητής πρόσταξε να περάσουν όλοι δίκαιοι και άδικοι από το φλεγόμενο ποταμό για να τους δοκιμάσει το πυρ. Άρχισαν πρώτα οι εκδεξιών, που πέρασαν όλοι και βγήκαν λαμπεροί σαν ατόφιο χρυσάφι. Τα έργα τους δεν κάηκαν
αλλά αποδείχτηκαν πιο φωτεινά και διαυγή με τη δοκιμασία. Γι' αυτό γέμισαν αγαλίας. Έπειτα από αυτούς ήρθαν και οι εξεβονίμων να περάσουν μέσα από τη φωτιά για να δοκιμαστούν τα έργα τους. Αλλά επειδή ήταν αμαρτωλοί, η φλόγα άρχισε να τους καίει και τους κράτησε μέσα στη μέση του ποταμού. Και τα μεν έργα τους κατακάηκαν σαν άχυρα, ενώ τα σώματά τους έμειναν σώα και φλέγονται επί χρόνια και αιώνες ατελειώτους μαζί με το διάβολο και τους δαίμονες. Κανένας δεν κατόρθωσε να βγει από εκείνο το πύρινο ποτάμι. Όλους τους εχμαλώτησε η φωτιά, γιατί ήταν άξιοι καταδίκης και τιμωρίας. Αφού παραδόθηκαν στην κόλαση αμαρτωλοί, σηκώθηκε από το θρόνο του ο φοβερός Κρητής και ξεκίνησε για το θεϊκό ανάκτορο με όλους τους αγίους του. Τον περικύκλωναν παντού, με πολύ φόβο και τρόμο, όλες οι ουράνιες δυνάμεις, ψάλλοντας. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνιοι και εξελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Ο Κύριος και ο Θεός των Θεών, μαζί με όλους τους αγίους του που θα απολαύσουν αιώνια κληρονομιά. Άλλο τάγμα απαντούσε και έλεγε: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, με όσους αξίωσε η χάρη του να ονομαστούν Υιού Θεού, Θεός Κύριος μαζί με τους Υιούς της Νέας Υιών και επέφανεν ημίν. Και οι αρχάγγελοι που προπορεύονταν από τον Κύριο τον δοξιολογούσαν ψάλλοντας ένα ουράνιο μέλος αντιφωνικά. Δέχτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το σωτήρι μόν. Προφθάσομε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και εμψαλμίσει, αλλά αλλάξομεν αυτό. Ενώ άλλο τάγμα αντιφωνούσε μελωδικά, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γη. Ότι εν τη χείρη αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν. Αυτά και άλλα παρόμοια παναρμόνια μέλη έψαλον οι Άγιοι Άγγελοι, ώστε να εφραίνουν τα περίγραπτα όσοι τα άκουγαν. Έτσι ψάλλοντας μπήκαν οι Άγιοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό στον επουράνιο θάλαμο του θεϊκού παλατιού με καρδιές που σκυρτούσαν από τη χαρά και αμέσως κλείστηκαν οι πύλες του νυμφώνα. Τότε κάλεσε ο ουράνιος βασιλεύς τους καρυφαίους αγγέλους. Πρωτοπαρουσιάστηκαν ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ, ο Ραφαήλ, ο Ουριήλ και οι άρχοντες των ταγμάτων. Ακολούθησαν οι 12 φωστήρες του κόσμου οι Απόστολοι. Τους έδωσε ο Κύριος δόξα αστραφτερή και 12 πυρήμορφους θρόνους για να καθίσουν κοντά στο δάσκαλό τους Χριστό με μεγαλειώδεις τιμές. Η δίψα τους ακτινοβολούσε ένα απερίγραπτο αιώνιο φως και τα ενδύματά τους ήταν λαμπερά και διάφανα σαν το και χρυμπάρι. Ακόμη και άρχοντες των αγγέλων θαύμαζαν. Τέλος τους έδωσε και 12 υπέροχα κρυστάλλινα στεφάνια, διακοσμημένα με πολυτίμους λίθους που έλαμπαν εκτυφλωτικά, καθώς τα κρατούσαν πάνω από τα κεφάλια τους ένδοξοι άγγελοι. Έπειτα οδηγήθηκαν ενώπιον του Κυρίου οι 70 Απόστολοι. Έλαβαν και αυτοί όμοιες τιμές και δόξες, μόνο που τα στεφάνια τους ήταν 12, των 12 ήταν πιο θαύμαστα. Και τώρα ήρθε η σειρά των μαρτύρων. Αυτοί πήραν τη θέση και τη δόξα της μεγάλης αγγελικής στρατιάς που γκρεμίστηκε από τον ουρανό, μαζί με τον Αιωσφόρο. Έγιναν δηλαδή οι μάρτυρες άγγελοι και άρχοντες των ουρανίων ταγμάτων. Τους έφεραν αμέσως πλήθος στεφάνια και τα τοποθέτησαν στα αγιασμένα κεφάλια τους. Όσο λάμπει ο ήλιος, τόσο έλαμπαν και αυτά. Έτσι οι άγιοι μάρτυρες θεωμένοι εφραίνονταν και αγάλλονταν ανέκφραστοι. Μετά μπήκε ο θείος χορός των ιεραρχών, ιερέων, διακόνων και λοιπόν κληρικών. Στεφανώθηκαν και αυτοί με αιώνια και αμαράντινη δόξα και στεφάνια ανάλογα με το ζήλο και την υπομονή και την ποιμαντική τους δράση. Στεφάνι από στεφάνι ήταν διαφορετικό κατά τη δόξα, όπως αστέρι από αστέρι. Έτσι πολλοί ιερείς και διάκονοι ήταν ενδοξιότεροι και λαμπρότεροι από πολλούς αρχιερείς. Τους έδωσαν ακόμη και από έναν ιερό ναό για να προσφέρουν στον ιερό θυσιαστήριο άγια θυσία και τέλεια ευάρεστη στο Θεό. Έπειτα μπήκε ο Όσιος χορός των μοναχών. Η όψη τους ξέχινε μυστική νευωδία και σαν ύλη σκόρπιζαν θείες μαρμαριές. Ο Κύριος τους στόλισε με δώδεκα φτερούγες και έγιναν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος σαν τα φρικτά Χερουβίμ και Σεραφείμ. Άρχισαν τότε να βροντοφωνούν «Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Ήταν η δόξα τους μεγάλη αφάνταστη και το στεφάνι τους ποικιλό, στόλιστο και λαμπερό. Ανάλογα με τους αγώνες και τους ιδρώτες τους, απολαμβάνουν και τις τιμές. Ακολούθησε ο χορός των προφητών. Τους δόρισε ο βασιλεύς το άσμα των ασμάτων, το ψαλτήρι του Δαβίδ, τύμπανα και χορούς, άειλο φως αστραφτερό και άφραστη αγαλίαση και τη δοξολογία του Αγίου Πνεύματος. Τότε του ζήτησε ο δεσπότης του θεϊκού νυμφώνα να ψάλουν κάτι. Και έψαλε ένα τόσο μελωδικό ύπνο, ώστε σκύρτησαν όλοι από ευφροσύνη. Αφού έλαβαν αυτά τα δώρα οι Άγιοι από τα άχραντα χέρια του Σωτήρα, περίμεναν ακόμη εκείνα ο φθαλμός σου κύδε και όσου κύκουσε και επικαρδία ανθρώπου κανέβη. Τότε μπήκε όλος ο χορός των ανθρώπων που σώθηκαν μέσα στον κόσμο.
φτωχοί και άρχοντες, βασιλείς και ιδιώτες, δούλοι και ελεύθεροι, στάθηκαν όλοι ενώπιον του Κυρίου και εκείνος ξεχώρισε από ανάμεσά τους τους ελεήμονες και τους αγνούς και τους έδωσε την τρυφή του παραδείσου της Ελένη. Παλάτια ουράνια και φωτεινά, στεφάνια πολυτελή, αγιασμού και αγαλίαση, θρόνους και σκύπτρα και αγγέλους να τους υπηρετούν. Μετά ήρθαν όσοι έγιναν για την αγάπη του Χριστού, φτωχοί το πνεύματι. Τώρα υψώθηκαν πάρα πολύ. Τους δόθηκε από το χέρι του Κυρίου στεφάνι περίραμπρο και κληρονόμησαν τη βασιλεία των ουρανών. Έπειτα οι πενθούντες στις αμαρτίες τους που έλαβαν τη μεγάλη παρηγοριά της Αγίας Τριάδος. Έπειτα οι πραείς και άκακοι που κληρονόμησαν την ουράνια γη όπου αποστάζει γλυκασμού και βοδία το Πνεύμα του Θεού. Και αυτοί δοκίμασαν ανέκφραστη τέρψη και ειδονή, βλέποντας να τους χαρίζεται η μακάρια γη. Τα στεφάνια τους ροδόμορφα σκόρπιζαν τις μαρμαριές. Ακολούθησαν οι διψώντες και πεινώντες την δικαιοσύνη. Τους δόθηκε ο μισθός της δικαιοσύνης για να χορτάσουν και η γαθή τους πρόθεση εφράνθηκε βλέποντας τον βασιλέα Χριστό να υψώνεται και να υπερδοξάζεται από τους Αγίους Αγγέλους. Έπειτα η δεδιωγμένη ένα και δικαιοσύνης τους χαρίστηκε θεία δοξολογία και πολυθαύμα στη ζωή. Στήθηκε μάλιστα για χάρη τους και άφραστος θρόνος για να καθίσουν στη βασιλεία των ουρανών. Τα στεφάνια τους ήταν από θείο και άλυλο χρυσάφι που τόσο έλαβε ώστε η δόξα τους να χαίρονται και η χωρή των Αγγέλων. Μετά μπήκε ο χορός των Ορνηδιστέντων για τον Χριστό, το μεγάλο Θεό και το Σωτήρα των ψυχών. Τους ανέβασαν σε θρόνους χρυσοπίκλητους και απολάμβαναν τον έπαινο του Θεού. Μετά από αυτούς μπήκε πολύ πλήθος ειδωλολατρών που δεν γνώριζαν τον νόμο του Χριστού, αλλά εκφύσεως τον τηρούσαν, υπακούοντας στη συνείδησή τους. Πολλοί έλαμπαν σαν ήλιοι από την αγνότητα και την καθαρότητά τους. Και ο Κύριος τους χάρισε τον παράδεισο και φεδρά στεφάνια. Πλεγμένα με ρόδα και κρίνα, επειδή όμως είχαν στερηθεί το Άγιο Βάφτισμα, ήταν τυφλοί. Δεν έβλεπαν καθόλου τη δόξα του Θεού, γιατί το Άγιο Βάφτισμα είναι φως και μάτι της ψυχής. Γι' αυτό όποιος δεν το λάβει και αν άπειρα καλά εργαστεί, κληρονομεί βέβαια την παραδείση ανάνεση και κάτι δοκιμάζει από την ευωδία και τη γλυκύτητά της, αλλά δεν βλέπει τίποτε. Έπειτα και από αυτούς βλέπει ο δίκαιος Νύφων ένα τάγμα Αγίων που ήταν τα παιδιά των χριστιανών. Όλοι τους έμοιαζαν να είναι περίπου 30 ετών. Τους κοίταξε με βλέμμα ηλαιρό νυμφίος και είπε: «Ο μεν χιτώνας του βαφτίσματός σας άσπυλος, έργα όμως πουθενά. Τι να σας κάνω λοιπόν εσάς?» Τότε με θάρρος το απήντησαν και αυτοί: «Κύριε, μας στέρισες τα επίγεια αγαθά σου, τουλάχιστον μη μας στερήσεις τα επουράνια». Χαμογέλασε ο νυμφίος και του χάρισε τα ουράνια αγαθά. Πήραν και τα στεφάνια της αγνότητας και της ακακίας και όλες οι άλλες στρατείες του θαύμαζαν. Ήταν θαύμα να ακούει κανείς τους Αγίους Αγγέλους που κατευχαριστημένοι καθώς έβλεπαν τα τάγματα όλων των Αγίων τραγουδούσαν άσμακα γλυκά. Ύστερα από όλα αυτά βλέπει ο Νύφων να έρχεται μπροστά στον νυμφίο μια θεόφωτη νύμφη. Γύρω της σκόρπιζε ουράνιες ευωδίες και θεϊκά μοίρα. Στο πανέμορφο κεφάλι της φορούσε ασύγκριτο βασιλικό στέμα που ακτινοβολούσε. Οι άγγελοι την ατένιζαν καταπληκτική και οι Άγιοι θαμπωμένοι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος συγκρατούσε πάνω στην άχραντη κορυφή το ουράνιο εκείνο διάδημα. Μπαίνοντας στο θείο νυμφώνα την ακολούθησε αναρρύθμιτο πλήθος παρθένων που υμνούσαν με δοξολογίες και άσματα τα μεγαλεία του Θεού. Όταν έφτασε κοντά στο νυμφίο η Μεγάλη Βασίλισσα προσκύνησε τρεις φορές μαζί με όλες τις Άγιες Παρθένες. Τότε ο ωραίος Κάλι την είδε και εφράνθηκε. Έσκυψε το κεφάλι του και την τίμησε σαν άχραντη μητέρα. Εκείνη πλησίασε με πολύ ευλάβεια και χάρη και ασπάστηκε τα θάνατα και ακίμητα μάτια του καθώς και τα σπλαχνικά του χέρια. Μετά το θείο φίλημα ο Κύριος χάρισε στις Παρθένες στραφτερά φορέματα και πάμφωτα στεφάνια και έπειτα ήρθαν όλες οι νοερές δυνάμεις υμνώντας, μακαρίζοντας και δοξάζοντάς τις. Τότε σηκώθηκε από το θρόνο του νυμφίος και έχοντας στα δεξιά τη μητέρα του και στα αριστερά το μέγιστο και παθαύμαστο και πολυθαύμαστο προφήτη τον πρόδρομο του, βγήκε από τον νυμφώνα και πήγε στο θεϊκό θάλαμο όπου βρίσκονταν τα αγαθά οφθαλμού σου κλείδε και ούσου κλίκουση και επικαρδία ανθρώπου που κανέβη ετοιμασμένο για όσους αγάπησαν το Θεό. Ακολούθησαν και άλλοι Άγιοι. Μόλις είδαν τα αγαθά πλημμύρισαν από άφατη αγαλίαση και άρχισαν να κυκλοφορούν πανηγυρίζοντας μέσα στον έγκλαμπρο θάλαμο. Αλλά αυτά δεν μπόρεσε ο δούλος του Θεού Νύφων να μου τα περιγράψει. Αν και πολλές φορές τον πίεσα, δεν μου είπε το παραμικρό.
«Δεν μπορώ, παιδί μου», έλεγε αναστενάζοντας, «να απεικονίσω με τη γλώσσα μου ή να παρομοιώσω με οποιοδήποτε επίγειο πράγμα τα εκεί. Ήταν πέρα από κάθε σκέψη και φαντασία, πέρα από όλα τα βλεπόμενα και μη βλεπόμενα». Όταν λοιπόν μοίρασε ο Κύριος στους Αγίους του όλα τα άφραστα και ανήκουστα αγαθά, πρόσταξε τα χερουβίμ να κυκλώσουν τον αιώνιο θάλαμο όπως κυκλώνει το τείχος μια πόλη. Πρόσταξε τα σεραφείμ να κυκλώσουν τα χερουβίμ. Οι θρόνοι τα σεραφείμ, οι κυριότητες τους θρόνους, οι αρχές της κυριότητες, οι εξουσίες της αρχές και τέλος οι δυνάμεις των ουρανών της εξουσίες. Όπως το τείχος κυκλώνει την πόλη, έτσι τα τάγματα κύκλωσαν το ένα το άλλο. Δεξιά από το θάλαμο των αιώνων στάθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια ο Μιχαήλ με το τάγμα του. Αριστερά ο Γαβρίλ με το δικό του. Ο Ρίλ εγκαταστάθηκε στα δυτικά και ο Ραφαήλ στα ανατολικά. Όλα αυτά έγιναν με το πρόσταγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος όλων των Αγίων. Ήταν οι τέσσερις αυτές παρατάξεις πολύ μεγάλες και μαζί με τα τάγματα των αχράντων δυνάμεων έζωσαν το θάλαμο του Θεού με πολύ λαμπρότητα. Όταν όλα αυτά είχαν πια εκτελεστεί, τότε και αυτός ο Θεάνθρωπος Ιησούς υποτάχθηκε το υποτάξαντι αυτό τα πάντα και του παρέδωσε όλη την εξουσία και την κυριαρχία και το κράτος που είχε λάβει από αυτόν. Ενώ εκείνος μπήκε στο θείο και απρόσιτο θάλαμο κληρονόμος του Πατρός, Βασιλεύς και Αρχιερεύς, μαζί με όλους τους συγκληρονόμους του Αγίους. Στο τέλος των μυστηρίων που είδε ο Άγιος Νύφων, είδε και την πιο φοβερή αποκάλυψη. Ο ίδιος ο πατέρας του μονογενούς Υιού, ο γεννήτωρ, το φως του απρόσιτον του ακατάληπτον, ανέδειλε ξαφνικά λάμποντας πάνω από εκείνο το απέραντο θάλαμο, πάνω από τις άχραντες δυνάμεις, πάνω από όλους τους κύκλους και τις παρατάξεις τους. Φώτιζε τον καθαρότατο θάλαμο όπως φωτίζει ο ήλιος τον κόσμο. Έτσι έλαμπε ο πατέρας των εκτιρμών και όπως το σφουγγάρι ρουφάει και συγκρατεί το κρασί, έτσι και οι Άγιοι πλημμυρίζονταν από την άρρητη θεότητα του Πατρός και βασίλευαν αδιάκοπα μαζί τους στους αιώνες. Από τότε που δεν υπήρχε για αυτούς ούτε νύχτα ούτε μέρα, μόνο υπήρχε Θεός και Πατέρας, Υιός και Πνεύμα, φως και τρυφή, ζωή και φέγγος, τέρψη και ειδονή. Έπειτα έγινε βαθιά σιγή, στα μάτια του δικαίου εδόθηκε καθαρά και άκρατο φως να βλέπει. Στο πρώτο τάγμα που κύκλωνε το θάλαμο μεταδόθηκε άσμα σαν συνεχής και ατελείωτη κληρονομιά. Ασύγκριτη και υπέρκαλη ήταν η ειδονή του. Αμέσως το θείο και φοβερό τάγμα άρχισε μία ανέκφραστη δοξολογία. Οι καρδές των Αγίων σκυρτούσαν από τη χαρά και την απόλαυση. Από το πρώτο τάγμα μεταδόθηκε ο υπέροχος δοξολογικός ύμνος. Στο δεύτερο τάγμα των Σεραφείμ άρχισε τότε και εκείνο να ψάλει ύμνο περίτεχνο και ακατάληπτο. Σαν επτάγλικο μέλι ηχούσε η δοξολογία του στα αυτιά των Αγίων και εφραίνονταν απέραντα με όλες τους τις αισθήσεις. Τα μάτια τους έβλεπαν το απρόσιτο φως, οι όχθροι τους ως φρένονταν την ευωδία της θεότητος. Τα αυτιά τους άκουγαν τον θείο ύμνο των άχραντων δυνάμεων. Το στόμα τους γευόταν το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, καινούριο στη βασιλεία των ουρανών. Τα χέρια ψηλαφούσαν τα αιώνια αγαθά και τα πόδια τους χόρευαν στο θάλαμο. Έτσι λοιπόν με όλες τις αισθήσεις χόρτεναν την άφατη αγαλίαση. Σε λίγο μεταδόθηκε ο θείος εκείνος ύμνος από το δεύτερο τάγμα στο τρίτο και από το τρίτο στο τέταρτο ως το τελευταίο, προκαλώντας με το γλυκύτερο από το μέλι μέλος του τέρψη και ειδονή στις καρδιές των Αγίων. Και ήταν υπέροχο ότι δεν ψάλλονταν ένα ύμνος συνεχώς από τα τάγματα, αλλά υπήρχε απερίγραπτη ποικιλία και πρωτοτυπία στην οδή που έψαλαν. Όταν οι επτά κύκλοι των ταγμάτων ολοκλήρωσαν την καθαρή τους δοξολογία, τότε άρχισαν και τα τάγματα των Αρχαγγέλων τον Τρισάγιο ύμνο. Έψαλε ο Μιχαήλ και αντιφωνούσε ο Γαβρίλ και πάλι μνούσε ο Ραφαήλ και συμπλήρωνε ο Ουριήλ. Άκουγε κανείς πρωτάκουστες αρμονίες. Οι τέσσερις πύρινοι στήλοι αρχάγγελοι ξεχώριζαν και ήταν ο ύμνος τους φλογερός και βροντερός. Παρακινημένοι από την άπειρη εκείνη τρυφή, άρχισαν τότε και οι Άγιοι Πάντες μέσα από τον ουράνιο θάλαμο να ψάλουν τα μεγαλεία του Θεού. Έτσι μέσα αντιχούσε ύμνος, ύμνος και έξω ύμνος παντού. Άσματα πανίερα που φλόγιζαν τις καρδιές, τις Άγιες καρδιές με μακάρια ειδονή στους ατελευτή τους αιώνες. Όταν τα είχε δει πια όλα αυτά ο Τρισμακάριος Νύφων και βρισκόταν σε μεγάλη έκσταση και θεωρία, άκουσε τη φωνή του Θεού να του λέει: «Νύφων, Νύφων, ωραία ήταν η προφητική σου οπτασία. Αλλά όλα αυτά που είδες και άκουσες, γράψε τα με κάθε λεπτομέρεια, γιατί έτσι και θα γίνουν. Τα φανέρωσα σε σένα γιατί είσαι πιστός φίλος, αγαπητό μου παιδί και κληρονόμος της βασιλείας μου. Βεβαιώσου λοιπόν τώρα
που σε αξίωσα να γίνεις αυτόπτης των φρικτών μυστηρίων για τη μεγάλη μου φιλανθρωπία προς όλους εκείνους που προσκυνούν με ταπείνωση τη βασιλεία και την εξουσία μου. Γιατί εγώ εφραίνομαι και επιβλέπω επί των μπράων και ήσυχων και τρέμοντά μου τους λόγους. Αφού τα είπα αυτά, ο Κύριος τον απέλυσε από τη φοβερή και πολυθαύμαστη οπτασία που επί 2 εβδομάδες τον είχε απορροφήσει. Όταν πια ήρθε στον εαυτό του, καθόταν τρομοκρατημένος και φρυνούσε και οδυρόταν. Τα δάκρυά του έτρεχαν ποτάμι και έλεγε «Αλίμονο σε μένα τον άσωτο, τι περιμένει την αθλία ψυχή μου. Σε ποια κατάσταση άραγε θα βρεθώ εκεί για τις αμαρτίες μου και πού θα κρύψω το πλήθος των ανομιών μου. Άχω βέβλιο βήλος και άβλιος, στεναγμό δεν έχω ούτε δάκρυα, αλλά και αγάπη μηδέν. Η ακακία και η πραότητα στέκουν πολύ μακριά μου. Αλίμονο, τι να κάνω ο ελληνός και ρυπωμένος, από τότε, από πού να αρπαχθώ για να σωθεί η ψυχή μου. Το χιτώνα μου τον μόλυνα, το βάφτισμα το λέρωσα, τη ζωή μου τη βύθισα στο βούρκο. Τον μούνο μου τον σκότισα και τη ζωή μου τη βάρινα εν κρεπάλι. Αχ, ο αμαρτωλός, δεν ξέρω τι να κάνω. Τα μάτια μου βλέπουν τα έσχη, το πρόσωπό μου είναι καταντροπιασμένο. Τα αυτιά μου ιδίνονται σε δαιμονικά τραγούδια. Η όσφρησή μου ζητάει ευωδίες. Το στόμα μου ρέπει την πολυφαγία, αλίμονό μου του ταλαιπώρου. Τα χέρια μου τέρπονται στην αμαρτία. Το σώμα μου ποθεί να κυλιστεί στο βόρβορο της ανηθικότητας και κυνηγάει τα μαλακά κρεβάτια και την καλοφαγία. Αχ, ο παράνομος και σκοτισμένος και σκοτεινιασμένος και ρυπαρός. Πού να πάω δεν ξέρω. Ποιος θα με βγάλει από εκείνη την πικρή φωτιά. Ποιος θα με γλιτώσει από το σκότο στο εξώτερο του φρικτού ταρτάρου. Ποιος θα με απαλλάξει από το βρυγμό των οδόντων. Αλίμονό μου του συχαμερού και παρανόμου. Καλύτερα να μην είχα γεννηθεί. Αχ, τι δόξα πρόκειται να στερηθώ ο μαύρος. Τι τιμή, τι στεφάνι, πόση χαρά, πόση φεδρότητα θα χάσω επειδή υποδηλώθηκα στην αμαρτία. Ταλέπορη ψυχή, πού είναι λοιπόν η κατάνοιξή σου, πού είναι οι αγώνες σου, πού είναι οι αρετές σου, αλίμονό σου βέβηλη και θλιβερή. Πού θα είναι η θέση σου την ημέρα εκείνη, έπραξες κανένα καλό για να αρέσει το Θεό, θα πεις το καμίνι. Πώς όμως θα αντέξει το ουέ και τον οδυρμό, όλη παρή ψυχή που ποθούσες πάντα να κυλιάσεις τη σαπίλα που άδικα υπηρετούσες στο στομάχι. Ακόμη και διεφθαρμένη, τι ντροπή άνομη θα δοκιμάσεις στα βλέμματα του Ιησού, με ποια μάτια θα ατενίσεις το γλυκύτατό του πρόσωπο. Πες μου, τι είδες εκείνο τα θαυμάσια θέματα. Ο Κύριος θα πραγματοποιήσει κάποτε. Πες μου λοιπόν ψυχή, πόσα έργα αντάξια για εκείνη τη δόξα, πώς θα μπεις εκεί που μίαινες το θείο βάφτισμα, αλίμονό σου τότε μολυσμένη ψυχή μου, σου μέλει να κληρονομήσεις το αιώνιο πυρ, και πού θα είναι τότε η αμαρτία και ο πατέρας της για να σε σώσουν, αλλά Κύριε, σώσε με από τη φωτιά, από τον βρυγμό των οδόντων, από τον τάρταρο. Με αυτά τα λόγια έλεγχε τον εαυτό του ο Μακάριος προσευχόμενος τις κατοπινές μέρες, τον έβλεπες να περιπατάει σέρνοντας τα βήματά του με πικρούς στεναγμούς, θρήνους και δάκρυα. Αναλογιζόταν τα θαυμάσια που είδε και έκανε ό,τι μπορούσε για να κατακτήσει. Συχνά όταν στοχαζόταν τα πιο βαθιά και πιο καθαρά το όραμά του, γινόταν εκτός εαυτού. Φλεγόταν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αναφωνούσε. Ό,τι χαρά, τη δόξα, τι λαμπρότητα περιμένει τους Αγίους Ουρανούς. Πόσο φοβάμαι μήπως θα στερηθώ. Αναστέναζε βαθιά και πρόσθεσε. Κύριε, βοήθησε και σώσε τη σκοτισμένη ψυχή μου. Ήταν το όραμα του Αγίου Νύφωνος Επισκόπου Κωνσταντιανής περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.